Είμαι ο Θωμά Παπάς, κτηνοτρόφος από τον Ιντεσό και καταγωγή κτηνοτρόφου από πάπου προς πάπου γενεολογικά και σήμερα έχουμε το έθιμο του κουρέματος. Όπως γίνονταν παλιά, μαζεύομασταν εδώ συγγενοί, φίλοι, χωριανοί και άλλοι από άλλα χωριά και κουρεύομαι. Αυτή τη μέρα το είχαμε σαν γιορτή παραδοσιακά, μέρα του κούρου. Από πάπου προς πάπου είμαστε καταγωγής από κτηνοτροφικές οικογένειες. Καταγόμαστε από τη Μιλιά Σακαριτσίου. Μετά από χρόνια άρχισε η μετανάστευση προς τα κάτω και ήρθαν εδώ ο πατέρας και εγκαταστάθηκε εδώ στη Τέσσια Αμπάρα Βάλτο. Και εδώ συνεχίζουμε και εμείς με τον αδερφό μου την κτηνοτροφική επιχείρηση. Σήμερα τα κουρεύουμε τώρα και όταν τελειώσει ο κούρος θα μείνει ελεύθερα να πάνε στο βουνό για βόση. Η εποχή είναι από μέσα Ιουνίου μέχρι αρχές Ιουλίου, μέχρι 10-15 Ιουλίου είναι το έθιμο του κούρου. Στα γύρια, τα πρόβατα τα κουρεύουμε σε άλλες εποχές, γρηγορότερα. Τα μαλλιά παραδοσιακά τα έπαιρναν οι μπόρες ή ασχολούνταν οι δικοί μας οι παλιές γιαγιάδες. Έφτιαναν ρούχα για το σπίτι και όλα και κάποιες εκτινοτρόφ για να αντέχουν όχθες κακουσίες. Γιατί με μία κάπα τότε ξεχύμαζαν έξω. Και το τρογόμολο δεν έχει καμία πέραση τώρα, δεν ρωτάει κανένα για τρογόμολο. Οι κάποιες οι οποίες είχαν εκτινοτρόφ τότε γίνονταν μόνο από τρογόμολο και όχι από πρόβιο. Και τα είχαν ήταν ένα πολύ πιο χοντρό απ' τα άλλα τα ρούχα με κουκούλα πάνω και του είχαν για όταν έβρεχε και τη νύχτα όταν κοιμάταν έξω ήταν το σκέπασμα για να ξενυχτήσουν από τα κρύα και τις βροχές. Ο κάθε κτηνοτρόφος παλιάς εποχής είχε κάπα αγγλίτσα, το σακούλι ζωμένο για να έχει ό,τι μέσο φαΐ είχε για να επιβιώνει με τις κακουσίες. Παλιά ήταν παραδοσιακά, ήταν το ψαλίδο όταν κούρευαν. Τώρα βγήκαν και μηχανές και καινούργιες και άλλοι κουρεύουν μηχανές, άλλοι με ψαλίδια και έτσι τώρα συνεχίζεται ο κούρος. Γύρω στα 3 λεπτά με 5. Κάνουμε το κάθε γύρια να τελειώσουμε. Το κουπάδι όλο θα πάει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες για να τελειώσει ολοκληρωτικά. Σχέδιο αυτό αφήνεται πάνω στα ζώα όταν βρέχει για να τρέχει το νερό προς τα δόντια να μην πάει μέσα και κρυώνει τόσο. Τα αφήνουμε σαν κάπες τα λέμε εμείς παραδοσιακά. Αυτά που λέμε τα γιοσέμια και τέτοια που έχουν τα κυπροκούδουνα τα φτιάνουμε και σχέδια ανάλογα με το μαλλί που έχει ο καθένα. Αυτά εδώ είναι τα γιοσέμια τα οποία έχουμε στο κουπάδι. Τα οποία τα έχουμε για περηφάνεια μέσα στα γύρια, τρυπάμε τα κυπροκούδουνα για να ακούγονται και είναι γελεμένα μέσα και θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα τα ψαλίδια που κουρεύουμε και οι μηχανές είναι πιο σύγκρουσες και κουρεύουμε πιο γρήγορα από τα ψαλίδια. Και τα παραδοσιακά ψαλίδια που κούρευαμε ήταν φίρμα Τέλης. Ενώ τώρα οι μηχανές είναι πολλές φίρμες οι οποίες κυκλοφορούν την αγορά.
Thank you.
Αφού μας βοήθησαν τώρα συγγενείς, φίλοι, τέτοια φτάσαμε στο τέλος, κουρεύω και το τελευταίο και το κοπάν θα οδηγηθεί για βόση στο βουνό. Παιδιά, ευχαριστούμε και χρόνο να είστε καλά. Μετά το τέλος του κουρέματος θα συγκεντρωθούμε όλοι όσοι είμαστε εδώ και άλλοι συγγενείς και έχουμε ένα τραπέζι τώρα στην οικία μας εκεί σαν ευχαρίστηση προς αυτούς που συμμετείχαν στη γιορτή.